Λοιπόν, και από το πιο γλυκό πιγκουίνο, πάμε σε αυτές τις δύο παραμένεις μαζί μου, Γιώτα, στις δύο ξεχωριστές ζωντανές συνδέσεις στο κλίμα των ημερών. Θα μιλήσουμε πρώτα με τους κριτικούς στην Κέρκυρα. Βλέπω την κυρία Νατάσα Ορφανουδάκη, η οποία είναι και πρόεδρος των Κριτών εκεί στο όμορφο νησί της Κέρκυρας. Κυρία Ορφανουδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ, να ευχηθώ χρόνια πολλά και να σας πω μια καλησπέρα από την Κρήτη. Καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Εύχομαι υγεία σε εσάς και σε όλο τον κόσμο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση εκ μέρους όλου του Συλλόγου και όλων των μελών του Συλλόγου. Βέβαια, ξέρετε, έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές εκεί οι κριτικοί στην όμορφη Κέρκυρα να μας μεταφέρουν το κλίμα, να μας ευχηθούν να έρθουμε πιο κοντά. Ξέρετε, η Κρήτη TV το επιχειρεί αυτό από το Σεπτέμβριο, από την αρχή της σεζόν, να φέρνει τους κριτικούς εκτός Κρήτης που βρίσκονται στην Κρήτη. Ναι, ακριβώς έτσι, ακριβώς. Ήτανε πολλές οι προσπάθειες και μου δόθηκε τουλάχιστον πριν το κλείσιμο του χρόνου να δώσουμε τις καλύτερες ευχές μας, βέβαια, για να έρθει και αυτός ο χρόνος και να έρθει κάτι καλύτερο στη ζωή μας. Πραγματικά πολύ καλύτερο. Να μας πείτε πόσοι κριτικοί μένουν εκεί στην Κέρκυρα. Είναι γύρω στα 200 άτομα είναι οι κριτικοί που είναι στην Κέρκυρα. Και κριτικές και κριτικοί. Να μην, δεν είναι μόνο οι Κρήτες που έρχονται στην Κέρκυρα. Ναι. Έχουν έρθει και οι γυναίκες από την Κρήτη, οι οποίες που έχουν παντρευτεί στην Κέρκυρα. Είναι μεικτό το κομμάτι. Είναι, τα μέλη μας στο Σύλλογο είναι γύρω στα 150 άτομα. Πραγματικά με επιτυχία στο νησί μας είναι έμποροι. Είναι σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Οι άνθρωποι που ζουν εδώ, οι Κρήτες, γιατί διαπρέπουν, διότι είναι άτομα εργατικά, δεν αφήνουν τίποτα να πάει χαμένο, έχουν μάθει με πολύ διαφορετικό τρόπο τη ζωή τους και γι' αυτό και είναι πετυχημένοι στην Κέρκυρα και όπου και να πάνε εδώ που τα λέμε. Κυρία Ορφανουδάκη, από πού κατάγεστε, από ποιο μέρος Κρήτης έχετε καταγωγή? Από τα Χανιά. Ο πατέρας μου ήταν από το Μανολιόπουλο. Ναι. Και ο άνδρας ήταν από την Κηδονία. Ο πατέρας μου ήταν από το Μανολιόπουλο και ο άνδρας μου ήταν από τον Αποκόρονα. Κατεβαίνετε Κρήτη? Κατεβαίνω όχι πάρα πολύ συχνά, γιατί ζουν η οικογένειά μου, ζει στο εξωτερικό. Τα παιδιά μου ζουν στο εξωτερικό. Και το χρόνο το κλέβουν η οικογένεια πλέον και φεύγοντας προς τα γη. Έχω να κατεβώ τώρα 2-3 χρόνια. Είναι μέσα στα σχέδια τα επόμενα να κατεβούμε οικογενειακό σε ένα μεγάλο ταξίδι. Αλλά πρέπει να μας το επιτρέψουν και οι συνθήκες. Και οι συνθήκες τα δύο τελευταία χρόνια δεν μας το επιτρέπουν. Να μας πείτε, κυρία Ορφανουδάκη, τώρα που διανύουμε περίοδο γιορτών, η Κέρκυρα είναι στολισμένη. Πώς είναι το κλίμα στο νησί? Η είναι πάρα πολύ όμορφη αυτές τις μέρες. Πραγματικά είναι πάρα πολύ όμορφη. Είναι παντού στολισμένη, παντού σου δίνει την νότα των Χριστουγέννων, σου δίνει αυτή την ομορφιά που έχουν τα Χριστούγεννα. Τα φώτα, οι δρόμοι όμως είναι έρημοι, γιατί ο κόσμος πρέπει να είναι μέσα. Οι πλατείες φωτισμένες, στολισμένο το Δημαρχείο, στολισμένο όλοι οι δρόμοι. Είναι ένα πανέμορφο νησί, ένα πανέμορφο νησί πραγματικά, που αξίζει πολύ το να έρχεστε, να το επισκέπτεστε, καθότι και η Κρήτη είναι εξίσου όμορφη. Απλά αυτό εδώ είναι ένα μικρό κομμάτι, ένα μικρό διαμάντι του Ιωνίου. Μάλιστα. Πραγματικά έτσι που το έχουν ονομάσει. Κύριε Ορφανουδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, να σας ευχηθώ ευτυχισμένο το νέο έτος, να έχουμε υγεία, με το καλό να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εύχομαι υγεία σε όλο τον κόσμο. Σας ευχαριστούμε. Και ό,τι επιθυμείτε. Να είστε καλά.